Αδελφοί μου, πόσος κόσμος επικαλείται το όνομα του Θεού μας τα σημέρες αυτάς και αναφέρει ότι ο Θεός είναι ο Θεός των δυνάμεων, ο οποίος πάντοτε είναι με θυμόν, μαζί μας δηλαδή, όχι με θυμόν, όχι με οργή, διότι ο πολλής ο κόσμος λέγει Κύριε των δυνάμεων με θυμών και εννοεί θυμών του Θεού. Είναι μαζί μας ο Θεός, Κύριε των δυνάμεων, μείνε μαζί μας. Και ζητούμε το έλεος Του, ζητούμε την αγάπη Του, την προστασία Του. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, μείνε μαζί μας. Δια ποιον λόγο, ότι άλλον εκτός από Σένα δεν έχουμε να μας βοηθήσει. Ο κόσμος πάντοτε στηρίζει ελπίδα σε πάνω σε ανθρώπους και τότε φωνάζει ο Θεός ότι είναι επικατάρατος, λέγει ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί άνθρωπων. Εάν έχεις τις ελπίδες σου πάνω σε έναν άνθρωπο, τότε φεύγεις από τον Θεό και έχεις την οργή του Θεού. Εμείς όμως έχουμε τον Θεό μαζί μας, την Παναγία μας η οποία είναι η μητέρα του Θεού μας και τον Άγιο Γεώργιον ο οποίος εμαρτύρησε δια των Θεών μας και τους Αγίους μας όλους. Όλοι οι Άγιοι και οι μάρτυρες, όλοι οι πρεσβευτές, όλοι όσοι ευρίσκονται στο θρόνο του Θεού είναι μαζί μας και παρακαλούνται εμάς. Πλην όμως κατά τα σημέρες αυτές, αδελφοί μου, δεν ξέρω αν βλέπετε, οργιάζει ο διάβολος. Έχει γίνει τόσο φανερός πλέον, που μόνον εκείνοι οι οποίοι δεν ακούν θείον κήρυγμα, δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή, μόνον αυτοί δεν βλέπουν τις κινήσεις του διαβόλου. Ανεπροσέξαμε, τα σημέρας αυτάς οι άνθρωποι μετεστράφησαν και εκεί που τους έπλασε ο Πανάγαθος Θεός και ανέβασε τον άνθρωπο στο υψηλότερο σημείο της δημιουργίας του, αυτός ο άνθρωπος εξέχασε, λέγει, δεν έβαλε στο μυαλό του αυτό το οποίο του έκανε ο Θεός, δεν το εκατάλαβε, λέει, και εστράφει και έγινε όμοιος με τα ζώα. Και αν προσέξετε αυτό το κουτί, έδειξε τα σημέρας αυτάς, τι νομίζετε, ολόκληρον την κόλαση με το όνομα γάτες. Γάτες, λέγει. Και αν βλέπατε μέσα σε εκείνη την τηλεόραση, θα βλέπατε μόνο την κόλαση. Με τις μούρες, με τη μούρη του γάτου, τις ουρές του γάτου, να χοροπηδούν πάνω σε εκείνη τη σκηνή, πραγματικά ως μία κόλαση. Και τούτο ακριβώς είναι το σημείο το οποίο παρακολουθούν τον άνθρωπο, ότι έμοιασε με τα ζώα. Τον ανέβασε ο Θεός και τον έκανε Κύριον δικτύσεως και όλα τα υπέταξαν κάτω από τους πόδας του και ο άνθρωπος, λέγει, εστράφηκε και έγινε ζώο. Ο άλλος φωνάζει αλεπού, τις αλεπούδες, λέει. Ο άλλος φωνάζει πράσινα άλογα, πράσινα άλογα. Δεν ξέρουμε, εάν δεν εφερμόστηκε ο Λόγος του Θεού, ότι άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, δεν το κατάλαβε, δεν συνήρθε, δεν το κατάλαβε, δεν το ένιωσε, αλλά, λέγει, παρεσυνευλήθη της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έγινε όπως τα χτινά, τα ζώα,
τετράποδα και έμοιασε με αυτά. Είναι κρίμα, αδερφοί μου, το ύψος της δημιουργίας να κατέρθει σε τέτοια πτώση και να ομοιώσει με τα ζώα. Αλλά τι μπορούμε να πούμε όταν η Αγία Γραφή λέγει ότι των τελευταίων καιρών οι άνθρωποι θα είναι έτσι. Τους τελευταίους καιρούς λέγει, τους οποίους πρέπει να γνωρίζετε και τα σημεία των Θεών των καιρών πρέπει να τα γνωρίζετε και αυτά λέει, διότι αν δεν τα γνωρίζετε είναι πολύ πολύ δύσκολο ο Πανάγαθος Θεός όταν ομιλεί και λέγει ότι τα σημεία των καιρών που θα βρέξει ο ουρανός τα γνωρίζετε και τα σημεία που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να κρίνει τον κόσμο δεν τα γνωρίζετε. Για να έρθει όμως να κρίνει τον κόσμο επιτρέπει ο Θεός να δοκιμάσει αυτόν τον κόσμο ποιοι θα μείνουν κοντά του. Και εκείνος ο οποίος θα κοσκινήσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο για να δει ο Θεός μας ποιοι θα μείνουν κοντά του και ποιοι θα φύγουν είναι αυτός ο οποίος θα έρθει εις το όνομα του Χριστού, ο Αντίχριστος. Είναι αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει επάνω στην γη μόνο 3,5 χρόνια, διότι τα άλλα μισά από τα 7 χρόνια τα οποία του έδωσε ο Θεός εκολόγωσε, λέγει, έκοψεν, εκουτσούρεψεν ο Θεός τα 7 εκείνα χρόνια και του τα έκανε 3,5. Τα άλλα 3,5 τα έδωκαν εις 2 προφήτας, τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχο, οι οποίοι θα φωνάξουν εις τον κόσμο να μην ακολουθήσουν τον Αντίχριστο. Εκείνοι οι οποίοι θα ακούσουν την φωνή αυτήν των 2 προφητών θα είναι οι ευλογημένοι της Βασιλείας των Ουρανών. Οι άλλοι οι οποίοι δεν θα ακούσουν θα είναι οι δυστυχισμένοι σε αιώνα σε αιώνων και βασανισμένοι μέσα στην κόλαση. Να δούμε όμως αυτός ο οποίος θα έρθει να βασιλεύσει τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και δει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Άγιος αυτός άνθρωπος ο οποίος έλαβε από τον Θεό χάρη προορατικότητος. Προσέχετε όμως μην πέσετε στα σπαγίδα του Αντιχρίστου, διότι σήμερα τα σημέρα που ζούμε ενεφανίστησαν πολύ προορατικοί. Περισσότεροι προορατικοί είναι οι μάγοι οι οποίοι κάθονται επισήμως εις αυτήν την τηλεόραση και αυτός ο κόσμος δυστυχώς βλέποντας αυτούς τους μάγους πηγαίνουν να ερωτήσουν δια το μέλλον των. Το μέλλον του κάθε ενός από εμάς δεν το γνωρίζει ο διάβολος. Ύστερα από ένα δευτερόλεπτο δεν γνωρίζει ο διάβολος τι είναι και τι θα γίνει με τα σβουλάς του Θεού. Ο διάβολος γνωρίζει τα παρελθόντα, γνωρίζει τα παρόντα και έχει και μία τάση όπως ο καραβοκύρης, ο οποίος είναι μέσα στη θάλασσα. Η τάση σε αυτή του διαβόλου είναι να σε βλέπει πού πηγαίνεις και να ξέρει ότι θα πάθεις κακό και σου το λέει. Ο βαρκάρης που είναι μέσα στη βάρκα όταν δει τον καιρό λέγει ύστερα από λίγο θα βρέξει και βρέχει, διότι ξέρει τα σημεία των καιρών. Εις το σημείο τούτο ο διάβολος έχει πέραση. Όταν σε βλέπει και πηγαίνεις στην κατηφόρα θα σου πει ο μάγος ότι θα πάθεις αυτό και το παθαίνεις, διότι δίδεις και πίστηνες εκεί. Εφόσον δώσεις πίστην στον μάγο, επιτρέπει ο Θεός να πάθεις ό,τι σου λέει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, προσέξετε
μη τρέχετε εις τους μάγους, μη τρέχετε εις τους προορατικούς, προορατικοί δεν υπήρξα, ούτε υπάρχουν, και αν υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι είναι μέσα στα όρη, μέσα στα βουνά, όπως ο Άγιος Παΐσιος. Εκείνος ήταν μέσα εις το βουνό και έτρεχε ο κόσμος και ό,τι έλεγε με τη χάρη του Θεού, επειδή είχαν τη χάρη του Θεού, ό,τι τους έλεγε ήταν πραγματικότητα. Αλλά προορατικοί άνθρωποι ευκόλως δεν παρουσιάζονται, δι' αυτό προσέχετε, μη τρέχετε δεξιά και αριστερά. Μη πηγαίνετε στους προορατικούς τούτου του κόσμου. Εκείνος που ζει μέσα στον κόσμο, εδώ μέσα στην αμαρτία, δεν είναι προορατικός. Δεν μπορεί να είναι προορατικός. Διότι είναι τόση πολύ η αμαρτία που δεν μπορεί να είναι προορατικός. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και άλλοτε. Όσα παιδιά του Θεού έρχονται στον Άγιο Γεώργιο, πονεμένα, να ξέρουν ότι η μεγαλύτερη μάχη της Εκκλησίας είναι εις αυτήν την Εκκλησία, και έχει και άλλες βεβαίως πολύ μακριά από μας. Έχει στην Καλαμάτανε, επί παραδείγματι, έναν Άγιον άνθρωπο, έχει στη Ρόδον έναν Άγιον άνθρωπο, οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί να υπηρετήσουν την Εκκλησία με τα σευχάς της Εκκλησίας και με τη χάρη του Θεού. Πλην όμως εις τον Άγιο Γεώργιο, να σκεφτείτε ότι παίζεται η μεγαλύτερη μάχη, η οποία δεν επέχθη μέσα εις την έρημο από τους Αγίους. Δια ποιο λόγο? Μέσα εις την έρημο, όταν επήγαινε ο κόσμος ο πονεμένος να έβρει τον Άγιον Αντώνιο, οι δαίμονες μόλις τον έβλεπαν έφευγαν, διότι το έρημος εκεί. Εδώ έρχονται στον Άγιο Γεώργιο, διαβάζονται και βγαίνουν έξω και γίνονται πάλι οι ίδιοι. Πώς να φύγει ο διάβολος? Φεύγει. Παιδάκι μου, μη φορέσεις παντελόνι, είσαι πονεμένο πλάσμα και έρχεσαι εδώ, μη φοράς το παντελόνι, είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνει. Διαβάζεται, φεύγει, λέγει, πήγα, αλλά δεν έγινε καλά. Πώς να γίνεις καλά, εφόσον είσαι με τον κόσμο, γίνεσαι καλά. Ο Θεός σου λέγει, για να γίνεις καλά πρέπει να ξεχωρίσεις από τον κόσμο, να γίνεις μαζί μου, με μένα, ένα πνευματικό πλάσμα. Γίνεσαι πνευματικός άνθρωπος, θα θεραπευθείς. Δεν γίνεσαι, δεν θεραπεύεσαι. Έρχεται εδώ, διαβάζεται, βγαίνει έξω και παίρνει το τσιγάρο στο στόμα. Πώς θα γίνεις καλά? Φεύγει ο διάβολος, εφόσον τον έχεις στην αγκάλι σου. Εκείνο που βάζει το στόμα σου είναι το διαβολόχορτο, δεν είναι τον αγγέλο. Δι' αυτό γίνεται μάχη μεγάλη στον Άγιο Γεώργιο, διότι δεν καταλαβαίνει ο πονεμένος που έρχεται εδώ ότι πρέπει να αρνηθεί τον κόσμο. Έρχεται με τα κοκκινάδια, 10 οκάδες κοκκινάδια, έρχεται εδώ. Τι έχεις? Δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι, να πω το πονοκέφαλο. Πηγαίνω στους γιατρούς, μου λέγουν δεν έχω τίποτα. Μα εφόσον είσαι μες στον κόσμο, θέλεις να αρνηθείς τον κόσμο, θα γίνεις καλά. Δεν αρνείσαι τον κόσμο, δεν γίνεσαι. Άρα μπορεί να τα καταλάβει κανείς αυτά τα λόγια. Διότι θέλει κόπον, ο διάβολος μπαίνει, και όταν μπει ο διάβολος, όταν το επιτρέψει ο Θεός λόγω των αμαρτιών μας, διότι είμαι μέσα στην αμαρτία, ζούμε μέσα στην αμαρτία, αν επιτρέπει ο Θεός, και έρχεται και σου λέει, θέλει να καταλάβεις που πηγαίνεις, να του επιτρέψω αυτού που θα είσαι μαζί του αιωνίως να σε παιδέψει για να καταλάβεις. Υποφέρω, λέγει, πάσχω. Πάσχεις εδώ που δεν είναι τίποτε, εδώ είναι σκιά. Σκέψου να είσαι μαζί του αιωνίως, τι θα πάσχεις. Και δεν σε ενδιαφέρει να φύγεις από τα νύχια του. Δεν κάνεις προσπάθεια. Ατομική προσπάθεια έγινε ποτέ εκ μέρους σου? Δεν έγινε. Πηγαίνεις, διαβάζεσαι, φεύγεις, έρχεσαι, ξαναπηγαίνεις, έρχεσαι, το ίδιο πράγμα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει μαγεία να σου πει η Εκκλησία ότι ξέρεις θα γίνεις καλά και να σε κοροϊδεύει. Θα γίνεις καλά εάν κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύει η Εκκλησία. Η Εκκλησία σου λέγει να μπεις στο Θεού το δρόμο και θα γίνεις καλά.
Εσύ δεν θέλεις να μπει στον δρόμο του Θεού και νομίζεις ότι σου φταίει ο Θεός. Δεν σου φταίει ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί μου, να προσέξουμε ιδιαίτερως όσοι ερχόμεθε στον Άγιο Γεώργιο και θέλουμε να γίνουμε καλά, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η πίστη. Να πιστεύεις. Εάν δεν πιστεύεις, τι έρχεσαι. Δευτέρα προϋπόθεση είναι η εξομολόγηση. Εάν δεν εξομολογηθείς, μην περιμένεις να φύγει ο Σατανάς. Τρίτη προϋπόθεση είναι η προσευχή. Αν δεν προσεύχεσαι, δεν κάνεις τίποτε. Εάν δεν γονατίσεις και αν δεν ανοίξουν τα γόνατά σου και αν δεν κάνεις ρόζους πάνω στα γόνατα, δεν γίνεται τίποτε. Τέταρτη προϋπόθεση είναι η νηστεία. Αυτή τη στιγμή που μιλώ, το Λόγο του Θεού. Πόσοι από εμάς νηστεύουμε? Έχουμε καταλάβει ότι είναι η μέρα νηστείας ή τρώμε κρέατα πάλι και αντιρρόπιτες και αντιριά και αυγά. Είναι η μέρα νηστείας, προσευχής και νηστείας, διότι είπε ο Θεός ότι τούτο το δαιμόνιο, λέγει, τούτος ο δαίμονας, ο κακός που σε παιδεύει, λέγει, δεν φεύγει με κανέναν τρόπο, λέγει, ημί μόνον εν προσευχή και νηστεία. Το κάνεις αυτό? Δεν το κάνεις. Και έπειτα ζητάς να γίνεις καλά. Πώς να γίνεις καλά? Δι' αυτό λέγουμε ότι μέσα στην έρημο τα πράγματα ήσαν διαφορετικά. Δεν μπορούσε ο διάβολος εκεί να σε παρασύρει να τρως. Δεν μπορούσε ο διάβολος να σε παρασύρει να βλέπεις τηλεοράσεις και τις βρωμιές τις οποίες έχει. Δεν σε παρέσυρε εκεί μέσα στην έρημο ο διάβολος να έβρισε εκείνους οι οποίοι σε φθονούν, σε κατηγορούν. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Ή θα ακολουθήσεις τον Θεό και να γίνεις καλά, ή δεν τον ακολουθείς, δεν θα γίνεις. Άλλη προϋπόθεση. Έχεις κάνει ατομική προσπάθεια? Η ατομική προσπάθεια είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, θέλεις να γίνεις καλά? Τι έλεγε ο Κύριος μας? Ερωτούσε. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ναι, Κύριε, αλλά δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Ήρθα εγώ να σε βοηθήσω, λέει. Σήκου πάνω, αλλά με μια προϋπόθεση, μην ξαναπάσεις την αμαρτία, λέει. Διότι αν ξαναπάς πίσω στην αμαρτία, θα γίνει πιο χειρότερη η ζωή σου. 38 χρόνια παράλυτος. 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος. Και του λέγει, θα πάθεις χειρότερα. Ποια είναι τα χειρότερα που του είπε ο Θεός ότι θα πάθει? Η αιώνιος κόλασης. Εγώ θα σε θεραπεύσω, του λέει. Τώρα για σένα ήρθα εδώ, του λέει. Είμαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και του είπε, σήκω πάνω, και σηκώθηκε. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ονομάζεται τούτο ατομική προσπάθεια. Να θέλεις να γίνεις καλά. Αυτό που ερώτησε ο Κύριός μας. Δεν ήξερε ο Κύριός μας ότι αυτός ο παράλυτος ήθελε να γίνει καλά? Το γνώριζε. Πλην όμως τον ερωτά για να δώσει εις εμάς την οδόν της θεραπείας. Θέλεις να γίνεις καλά? Τότε απαντά ο παράλυτος και λέγει, ναι, Κύριε, θέλω να γίνω, αλλά 38 χρόνια δεν είχε ένα πλάσμα να με πάρει από το χέρι να με βοηθήσει όταν ταράζει το νερό να μπω πρώτος. Του λέγει, ήρθα εγώ χωρίς να ταράζει το νερό και σε θεραπεύω. Σήκω πάνω. Ατομική προσπάθεια λοιπόν. Και ένα τελευταίο, για να δούμε τούτο το τελευταίο ποιο είναι. Αυτό το οποίο δυσκόλως κατορθώνεται. Αυτό το τελευταίο είναι εκείνο το οποίο είναι και το κλειδί. Αντίστητε, λέγει, το διαβόλο και φέξετε αφήμα. Να αντισταθήσεις τον διάβολο, λέει. Ένας όταν έρχεται να σε χτυπήσει, αντιστέκεσαι, τον χτυπάς και εσύ.
Παλεύεις μαζί του, το σχίζεις, το δαγκάνεις, το σπρώχνεις. Δεν τον αφήνει να σου κάνει κακό. Αντιστέκεσαι. Αυτή η αντίσταση γίνεται από εσένα? Δεν γίνεται. Υπάρχει χορός, πάει και εκεί. Υπάρχει ξενύχτη, πας και εκεί. Υπάρχει μέθη, πας και εκεί. Υπάρχει χαρτοπαίγνιο, πας και στο χαρτοπαίγνιο. Υπάρχει το τσιγάρο, πας και στο τσιγάρο. Υπάρχει οτιδήποτε άλλο παρασύρει τούτον τον κόσμο και περισσότερο τον το σαρκείο, τον κουφάρι. Πηγαίνεις στην πορνεία, πάεις και εκεί. Το λοιπόν πώς θα γίνεις καλά? Δεν γίνεσαι καλά. Αντιστέκεσαι στον διάβολο που σου τα λέγει όλα αυτά? Δεν αντιστέκεσαι. Κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Και φωνάζει ο Θεός. Προσέξτε, λέγει, μην πηγαίνετε με το ρεύμα. Ήρθε μια ψυχούλα και ήταν αυτό το καημενούλικο μέσα στην κοσμική ζωή. Δεν μπορώ να εξιστορήσω. Τι, πώς να της το πω, με ποιον τρόπο να της το πω? Βαμμένη μέσα στα κοκκινάδια, μέσα στα παντελόνια, μέσα στα τσιτωτά τα παντελόνια, μέσα στα... Δεν υπάρχει άλλη φράση να πω και περισσότερα. Λέω, παιδάκι μου, άκουσες ποτέ ένα ψάρι που το λένε πέστροφα? Γιατί το λένε πέστροφα? Όχι, μου λέει, δεν το άκουσα ποτέ. Ξέρεις ότι υπάρχει? Ούτε και τούτο ξέρω, λέει. Της λέω, είναι ένα ψάρι που είναι μέσα στον ποταμό. Ο ποταμός έχει ένα ρεύμα και πάει, και αυτό πάει αντίστροφα, γι' αυτό το λέει πέστροφα. Α, λέγει, δεν το ήξερα. Για να γίνουμε καλά, λέω, πρέπει να φύγουμε από αυτό το ρεύμα του ποταμού που λέγεται μόδα. Αχ, αυτή η μόδα, η κατεραμένη μόδα, η θεοκατάρατη μόδα. Αχ, αυτή η μόδα, πόσο τραβάει τον κόσμο. Να αφήσω, λέγει, το μωρό μου κομπλεξικό, λέγει. Να το κάνω κομπλεξικό. Εφόσον όλα φορούν παντελόνια, λέει, να μην του φορήσω το μωρό μου, λέει. Εφόσον όλα είναι με το μήνυ, λέγει, να μην του το αφήσω και αυτού. Εφόσον όλα δείχνουν τα σκυλιά του, λέγει, να μην τα δείξω και το παιδί μου. Να το κάνω κομπλεξικό. Κομπλεξικό το μωρό. Δεν ακούει το Θεό που λέγει να το μεγαλώνεις με τα δικά μου τα γράμματα? Εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν τα ακούει αυτά. Ακούει τη μόδα. Να μην γίνει το μωρό κομπλεξικό και να του κάνει ό,τι θέλει. Αδερφοί μου, να προσέξουμε και τώρα τον Αντίχριστο τι ζητάει. Προτού έρθει, θα είναι αυτός ο βασιλιάς τον οποίον θα περιμένει όλος ο κόσμος και τον περιμένει. Πλην όμως, όταν ανέβει στην βασιλεία, λέγει, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, όχι εγώ, δεν είναι λόγια δικά μου τούτα που σας λέω, τι λέγει αυτός ο Άγιος άνθρωπος του Θεού? Θα πατάξει, λέγει, τρεις βασιλείς μεγάλους. Ποιοι θα είναι αυτοί? Είναι ενίγματα τούτα, όπως οι αποκάλυψεις που δεν γνωρίζουμε. Όταν θα γίνει θα το καταλάβουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι βασιλιάδες οι οποίοι θα είναι πάνω στον κόσμο και θα τους εξαφανίσει? Δεν το γνωρίζουμε. Έπειτα ανυψώνεται η καρδιά του και θα κάνει εμετό, λέγει, όπως ο δράκος. Είδατε αυτόν τον δράκο τον οποίο ο Άγιος Γεώργιος τον έχει καρφωμένο με το κοντάρι του? Κάτι τέτοιο δράκος θα είναι ο Αντίχριστος. Θα ξεράσει, λέγει, από μέσα του, θα κάνει εμετών από μέσα του όλη την κακία την οποία έχει, όλη την πικρία την οποία έχει εναντίον του ανθρωπίνου γένους. Να σκεφτείτε ότι αν όλους τους έπιανε ο διάβολος όλων των κόσμων και τους έκανε δικούς του και έμενε μόνον ένας, μόνον ένας, εις αυτόν τον μόνον έναν θα ορμούσε να τον κατασπαράξει να μην υπάρχει. Δεν θα χορτάσει με όλον τον κόσμο τα εκατομμύρια του κόσμου. Και ένας, λέγει, αν έμενε θα ορμούσε πάνω σε αυτόν για να τον φάει. Ταράσσονται την οικουμένη
κινεί τα πέρατα της Οικουμένης, θα κινήσει όλον τον κόσμο. Θα συντρίψει τα σύμπαντα, λέγει. Θα κάνει τέτοια επίθεση εναντίον της Οικουμένης που δεν την είδε ποτέ η ανθρωπότητα. Θα μολύνει όλα στα ψυχά των ανθρώπων. Σήμερα μήπως έμεινε καμιά ψυχή η οποία δεν έχει μολυνθεί? Μόνον εκείνα τα παιδιά του Θεού τα οποία ζουν με τον Θεό. Τους άλλους όλους τους έχει μολύνει. Είναι τούτο που είπα προηγουμένως. Πέστε μου αν έμεινε καμιά γυναίκα που δεν φόρασε παντελόνι. Πέστε μου. Δεν τις μόλυνεν όλες τις γυναίκες ο Αντίχριστος με αυτήν τη μόδα? Ξέρουν ότι υπάρχει από το στόμα του Θεού φράσεις η οποία λέγει «Δεν μπορώ, λέγει, να δω τη γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρός», λέγει. Βδέλυγμα Κυρίο το Θεό. Δεν θέλω, λέγει, δεν μπορώ να βλέπει, λέγει ο Θεός, τη γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρός. Αυτή φωνάζει και λέει «Δεν μπορώ να φοράσω φούστα». Δεν σε αφήνει ο διάολος, μπορεί να σε αφήσει? Αυτός έκανε το πάντια να σε βάλει εκεί, τώρα φεύγει? Δεν φεύγει. Εμόλυνε, λέγει, όλες τις γυναίκες του κόσμου, παγκοσμίως, παγκοσμίως. Μπορείτε να σκεφτείτε πόση δύναμη έχει ο διάολος? Του επέτρεψε ο Θεός όμως. Αν δεν του επέτρεπε ο Θεός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Θα εμφανιστεί, λέγει, μόλις ανέβει στον θρόνο, μόλις ανέβει στον θρόνο, όχι πλέον ως ευλαβής ο οποίος σε φαίνεται προηγουμένως, αλλά πολύ αυστηρός εις όλα. Απότομος, οργύλος, θα οργιστεί, θυμώδης, θα θυμώνει με το παραμικρό, ακατάστατος, θα είναι φοβερός, θα είναι μισητός. Αηδία, λέει. Θα έχει πάνω του μία αηδία. Ποιος? Διάβολος. Δεν μπορεί να έχει αγγελικό πρόσωπο πλέον. Το είχε όταν ήταν κοντά στο Θεό. Ο Ιωσφόρος, ο ωραιότερος των αγγέλων. Τώρα είναι ο ασχημότερος των δημιουργημάτων του Θεού. Μισητός, θα τον μισήσει όλος ο κόσμος. Βδελιχτός, συχαμερός, ανήμερος. Δεν θα υπάρχει πάνω στο πρόσωπό του ίχνος ημερότητος. Υπερήφανος, λέγει. Αυτή είναι η παρουσία του διαβόλου, είναι η υπερηφάνεια. Και προσέξτε, αδερφοί μου, πολεμήστε σας παρακαλώ θερμώς αυτό το θηρίο που λέγεται υπερηφάνεια. Ό,τι έχεις, σήκωσε την πέτρα και θα βρεις από κάτω την υπερηφάνεια. Εάν είσαι θυμώδης, εάν είσαι υβριστής, εάν είσαι άδικος, εάν είσαι αχόρταγος, εάν είσαι μέσα στον κόσμο, ό,τι θέλεις, σήκωσε την πέτρα και θα βρεις από κάτω λόγω της υπερηφανίας σου. Θα προσπαθεί να εμβάλει μέσα στον βόθρο της ασεβίας όλων των ανθρώπινων γένους. Θα πληθύνει τα σημεία, τα ψεύτικα, όχι τα αληθινά, και ενώ ο πολλής λαός θα τον επεφημεί, προσέξτε εδώ να δείτε τι λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, θα βάλει μία φωνή, λέγει, που θα συστεί ο τόπος. Βάλει φωνή ισχυράν ώστε να σαλευθεί ο τόπος. Δηλαδή να γίνει σεισμός από τη φωνή του την οποία θα βάλει. Εκεί που θα στέκεται όλος ο κόσμος, λέγει, και θα φωνάξει, θα συστεί, λέγει, ο τόπος. Γνωρίστε, λέγει, όλος ο κόσμος,
όλοι οι λαοί την δύναμή του και την εξουσία την οποία θα του παραχωρήσει ο Θεός. Θα μεταθέτει όρη, θα κινεί όρη, θα βλέπει ο κόσμος τα όρη να μετακινούνται. Θα παρουσιάζει νήσους μέσα στην θάλασσα, θα ξεφυτρώνουν νησιά μέσα στην θάλασσα. Όλα αυτά θα είναι μία πλάνη και θα πλανεί τον κόσμο και θα κάνει τα σύμπαντα, λέγει, να αλλάξουν πορεία, να τον ακολουθήσουν. Και πολλοί θα δοξάζουν και θα πιστεύουν Αυτόν ως Θεόν ισχυρών. Εδώ είναι η πανουργία του πλέον. Τότε όλος ο κόσμος θα θρυνεί, λέγει, δεινός, θα στενάζει πάσα ψυχή πάνω στην γη, θα αναστενάζει και θα θλίβεται θλίψην φοβερά. Όλοι θα υποφέρουν από θλίψην απαραμύθιτων που δεν θα μπορεί κανείς να τους παρηγορήσει. Θα την έχουν αυτήν τη θλίψην ημέραν και νύχταν. Δεν θα βρίσκουν πουθενά παρηγορία. Τότε, λέγει, μέσα σε αυτήν τη θλίψη θα πεθαίνουν τα νήπια μέσα στην αγκάλι της μητέρας και οι μητέρες θα πεθαίνουν με αγκάλι τα παιδιά τους, λέγει, από τη θλίψη την πολύ. Και ο πατήρ μετά τις γυναικός και των τέκνων του θα αποθνίσκει στα σαγοράς, λέγει, και δεν θα υπάρχει τι να τους θάψει και να τους βάλει σε ένα μνήμα. Από τα πολλά πτώματα που θα υπάρχουν μέσα στον κόσμο, μέσα στις αγορές, μέσα στους δρόμους, λέγει, μέσα στις πλατείες, θα υπάρχει παντού δυσοδεία, βρώμα δηλαδή, θα βρωμούν αυτά τα πτώματα, η οποία θα στενοχωρεί πολύ εκείνους οι οποίοι θα ζουν. Το πρωί όλοι θα λέγουν με στεναγμούς να γίνει εσπέρα, για να αναπαυθούν ολίγο. Όταν δεν θα έρθει η εσπέρα, θα λέγουν με πικρότα τα δάκρυα πότε να φωτίσει η μέρα, να φύγουν από τη θλίψη, η οποία όμως θα τους κατακυριεύει. Δεν θα υπάρχει τόπος να φύγει κανείς, να κρυβεί, διότι τα πάντα θα ταραχθούν και η θάλασσα θα γίνει ξηρά. Θα ξεραθεί, θα τραβηχτεί η θάλασσα. Δια τούτο, είπε ο Κύριος, γρηγορείτε να είστε έτοιμοι, να δέεστε αδιαλείπτως, να διαφύγετε αυτήν τη θλίψη τη μεγάλη. Θα είναι δυσοδεία μέσα στην θάλασσα, δυσοδεία επάνω στην γη, θα είναι πείνα μεγάλη, θα είναι σεισμοί μέσα στην θάλασσα, θα υπάρχουν φόβητρα μεγάλα, μέσα στην θάλασσα και πάνω στην γη. Το χρυσάφι και το ασίμι και τα μεταξωτά ημάτια δεν θα ωφελήσουν στην θλίψη αυτήν και όλοι οι άνθρωποι θα μακαρίζουν όσους απέθαναν και δεν έφτασαν αυτήν τη θλίψη που θα είναι ο Αντίχριστος. Όλοι θα σπουδάζουν να διαφύγουν και να κρυβούν. Πουθενά δεν θα βρίσκουν τόπον όμως, λόγω της μεγάλης θλίψεως. Μετά τον λοιμόν που λέγεται πείνα και οι θλίψεις και ο φόβος, θα παρουσιαστούν, λέγει, θηρία, τα οποία θα δαγκάνουν τους ανθρώπους και φίδια δράκοντες, οι οποίοι θα δαγκάνουν τους ανθρώπους. Έσω θα υπάρχει φόβος, έξω θα υπάρχει τρόμος και όλα τα πτώματα θα είναι μέσα στις πλατείες. Θα υπάρχει τότε δυσοδεία φοβερή και μέσα στα σπίτια και έξω από τα σπίτια. Στις πλατείες θα υπάρχει πείνα και δίψα, στα σοικίας πείνα και δίψα, στις πλατείες φωνές κλαθμού, στις πλατείες θόρυβος, στις σοικίες θόρυβος και έκαστος
θα συναντά με κλαθμόν, λέγει, με δάκρυα των έτερων, ο πατήρ το τέκνον και ο Υιός την μητέραν και τον πατέραν και τη θυγατέραν, φίλοι μετά των φίλων, θα εναγκαλίζονται, θα εκλείψουν οι αδελφοί μετά αδελφών, θα αποθνίσκουν εναγκαλιζόμενοι. Θεέ μου, είναι φοβερά τα πράγματα τα οποία έρχονται πάνω στην ανθρωπότητα, αδελφοί μου. Και δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Κάνουν μεσάνυχτα. Όλος ο κόσμος τρώει, πίνει, διασκεδάζει. Αυτά τα λόγια όμως τα είπε ένα Άγιος άνθρωπος. Τα είπε για να είμεθα έτοιμοι. Να απομακρυνθούμε από το κακό, από την αμαρτία, να μείνουμε με τον Θεό για να μας φυλάξει ο Θεός. Τα κάλλη του προσώπου, λέγει, πάσης σαρκός θα εκλείψουν. Οι μορφές των ανθρώπων θα γίνουν όπως των νεκρών ανθρώπων. Όπως ο νεκρός. Το κάλλος των γυναικών, λέγει, θα γίνει μισητό πλέον. Θα βλέπεις την γυναίκα, την πανέμορφη κόρη, να είναι αλλαγμένο το πρόσωπό της και η ομορφιά της να χαθεί. Πάσα σάρκα θα μαρανθεί και η επιθυμία των ανθρώπων θα εκλείψει, διότι θα υπάρχει φόβος μεγάλος. Όσοι επίστησαν στο φοβερό θηρίον και έλαβαν τη σφραγίδα του, προσέξτε αυτήν τη σφραγίδα. Τι είναι αυτή η σφραγίδα? Είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται τώρα να έρθει στους ανθρώπους. Το μικροτσίπ, το βιοτσίπ, αυτό το οποίο θα σφραγιστούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου. Θα προστρέχουν όλοι σε αυτόν και θα λέγουν με πόνο, δώσ' με να φάγουμε και να πείουμε, διότι αποθνίσκομαι. Και εκείνος θα απαντά. Κοιτάξτε πάνω τον ουρανό, λέει, όταν θα τον περικυκλώσουν όλοι και θα ζητούν ψωμί και νερό, τότε, λέγει, θα τους πει, κοιτάξτε πάνω, ο ουρανός, λέγει, εκείνος που κατοικεί εκεί, εκείνος τα επιτρέπει, εγώ δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Είδατε την αδυναμία του, προσέξατε. Εκείνο το οποίο φθάνει στο τέλος, όταν πάρει όλους τους ανθρώπους και τους φραγίσει, θα είναι ότι δεν μπορώ να σας δώσω τίποτε. Άλλος είναι εκείνος που δίδει τη βροχή, λέει, και άλλος είναι εκείνος που δίδει το ψωμί. Εγώ δεν έχω να σας δώσω τίποτε. Τότε, λέγει, από την πολλή στενοχωρία και των φόβων και των σεισμών και των ήχων της θαλάσσης και της πείνας και της δίψας και τα δαγκάματα, λέγει, των θηρίων, όσοι έλαβαν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και τον εμπροσκύνησαν, λέγει, και αρνήθησαν τον αγαθόν Θεόν, δεν θα έχουν μερίδα στην Βασιλεία του Χριστού, αλλά μετά του διαβόλου στην αιωνία κόλαση. Μακαρισμένος, λέγει, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, μακαρισμένος εκείνος ο οποίος θα βρεθεί Πανάγιος, γεμάτος πίστη, λέγει, και έχει δώσει την καρδιά του εις τον Θεό, λέγει, χωρίς δισταγμόν, διότι χωρίς φόβο θα αποκρούσει τας ερωτήσεις του πονηρού, θα τον καταφρονήσει τα βάσανά του και τις φαντασίες του. Προτού όμως να γίνουν αυτά, θα αποστείλει ο Κύριος μας από την πολλή του την αγάπη τους δύο του προφήτας, τον Ηλίαν, τον Θεσβήτην και τον προφήτην Ενόχ. Ο Ηλίας ο προφήτης δεν απέθανε και ο Ενόχ μετεφέρθη στους ουρανούς. Αυτή, λέγει, θα είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν θα εγκαταλείψει τον άνθρωπο ο Θεός. Θα έχει αυτούς τους δύο προφήτες, λέγει, δια να κηρύξουν παρησίαν
και θεογνωσίαν εις τον κόσμο, για να μην πιστεύσουν εις τον τύραννο. Ο πλάνος, άνθρωποι λέγει, προσέξατε, ο πλάνος μη σας πλανήσει λέγει, και μη πιστεύσει κανείς εις αυτόν, ούτε να υπακούσει και να μην φοβηθεί κανείς, διότι ταχαίως θα εξαφανιστεί, δεν θα μείνει για πολύ χρόνο. Έρχεται εξ ουρανού, λέγει ο Θεός, για να κρίνει πάντα όσοι επίστησαν στα σημεία τα ειδικά του. Θα είναι όμως ολίγοι, λέγει, εκείνοι οι οποίοι θα υπακούσουν και θα πιστεύσουν στα κηρύγματα των προφητών. Οι προφήτες θα κηρύξουν, αλλά λίγος κόσμος θα τους ακούσει, λέγει. Οι πολλοί δεν θα τους ακούσουν. Εις τον καιρόν εκείνον, ο Πανάγαθος Θεός δεν θα αφήσει το κήρυγμα του να μην ακουστεί. Ξέρετε, αδερφοί μου, ότι μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνες, μπορεί να κάνουμε προσευχές, μπορεί να κάνουμε οτιδήποτε. Πλην όμως, αν δεν ακούσουμε κήρυγμα, δεν σωζόμεθα. Το κήρυγμα είναι εκείνο το οποίο μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και τον ανακαινίζει, τον ξανακαινουριώνει, τον ξαναγεννά. Δι' αυτό ο Κύριος μας δεν σταμάτησε επί τριετίαν ολόκληρο να ομιλεί, να ομιλεί. Μπορούσε να πάει μέσα σε ένα βουνό, να καθίσει εκεί, όπως πηγαίνουν σήμερα οι μοναχοί και κάθονται μέσα στα βουνά, να καθίσει εκεί και λέγει «προσεύχομαι για τον κόσμο». Δεν το κάνει αυτό όμως. Ή το μέσα στον κόσμο και εκείρυται αδιακόπως, αδιάκοπα, μόνον διακήρυται, μόνον εκείρυται, μόνον εκείρυται. Το δεύτερο που έκανε, τι έκανε? Εθεράπευε, εθεράπευε τον κόσμο. Το τρίτο που έκανε, τι έκανε? Ελευθέρωνε τον άνθρωπο από το διάβολο. Τρία πράγματα. Εκείρυται, εθεράπευε και ελευθέρωνε τον άνθρωπο εκ της καταδυναστείας του διαβόλου. Αυτά είναι τα τρία σημεία της παρουσίας του Κυρίου μας πάνω στην γη. Ποιος τα έχει εκτιμήσει? Ποιος τα έχει λάβει υπόψη? Όλα γίνονται και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός μας. Αύριο θα τον δούμε πάνω στο Σταυρό. Πλησιάζουν οι μέρες. Πολλοί θα κλαίουν, πολλές γυναίκες θα φορέσουν μαύρα. Πολλές θα έρχονται, πολλοί θα έρχονται να ανάψουν ένα κεράκι. Και τι με αυτό? Τελείωσε η μέρα αυτή, την επομένη πάλι η ίδια και χειρότερη. Αλλάζουμε ζωή. Έχουμε σκεφτεί ότι έχισε το αίμα του ένας Θεός για να μας σώσει? Έχουμε σκεφτεί ότι εκαρφώθη με καρφιά πάνω στο σταυρόν? Για σκέψου τον εαυτό σου να πάρουν τα χέρια σου να σου τα καρφώνουν. Σκέψου το για λίγο. Πώς το άντεψε ένας Θεός? Και προπάντων πώς άντεψε η Παναγία μας να βλέπει το παιδί της να το καρφώνουν μπροστά της? Αύριο θα το δούμε πάνω στο Σταυρό. Θα μας μιλήσει και θα μας πει, παιδί μου, διψώ. Τι διψά ο Θεός? Τι δίψα? Νερό. Αυτό το νερό όλο είναι δικό του. Οι ποταμοί, οι θάλασσες, οι πηγές, όλα είναι δικά του. Τι είπε, γιατί είπε δίψω? Δίψω την σωτηρία σου, παιδί μου. Δίψω να σε σώσω, παιδί μου. Δίψω να έρθεις κοντά μου, παιδί μου. Και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό. Διψώ, παιδάκι. Η δίψα μου είναι μεγάλη. Υποφέρω τα πάντα για σένα. Και ο άνθρωπος σήμερα βλασφημεί τον Θεό. Ποιον? Τον ευεργέτη του, τον σωτήρα του. Ο Πανάγαθος Θεός θα χαρίσει εις τον κόσμο
αυτό το κήρυγμα με τους δύο προφήτες. Θα τους οδηγήσει σε ορισμένους τόπους. Είναι παρήγορα σημεία αυτά, τα δύο σημεία τα οποία μας παρουσιάζει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Τα παιδιά του, λέγει ο Θεός, θα τα οδηγήσει, λέγει, σε τόπους που θα κρυφτούν μέσα εις τα σπήλαια και τα οπάς της γης, λέγει, μη βλέποντες τα σημεία και τα φόβητρα του Αντιχρίστου. Θα οδηγήσει τα παιδιά του μέσα στα βουνά και μέσα εις τα σπήλαια, λέγει, και μέσα εις τις τρύπες των βουνών, για να μην δουν όλα αυτά. Και όσο όμως θα οδηγήσει τα δικά του τα παιδιά, αυτά που θα μείνουν δικά του, το άλλο σημείο το οποίο τονίζει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος είναι ότι θα δώσει, λέγει, αυτά τα σημεία να τα γνωρίσουν ότι θα έρθει ο Αντίχριστος όσοι έχουν προσιλωμένο τον νουν στον Θεό. Όταν έχεις προσιλωμένο το βλέμμα σου πάνω στον κόσμο και δεν βλέπεις τίποτα των ουρανών, τι να σου κάνει ο Θεός? Εις τους έχοντας το νουν εις τα βιωτικά πράγματα και να ποθούν τα γήινα και τα πρόσκαιρα, δεν θα γίνει φανερό τούτο ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Α, προσέξουμε τώρα τα δυο σημεία, τα είχα προσέξει όταν εμελετούσα τα λόγια του Αγίου και λέγω, δυστυχισμένος κόσμος, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα τους βάλει στην δική του τη χωάνη και δεν θα γνωρίζουν ότι είναι ο εχθρός, ο αιώνιος, ο αιώνιος εχθρός που θα τυραννεί τον κόσμο αιωνίως, χωρίς τέλος. Διότι, λέγει, τα μάτια τους δεν θα είναι στον ουρανό, αλλά θα είναι πάνω στα γήινα και τα πρόσκαιρα, με τα βιωτικά πράγματα. Και αν ακούσει περί του Αντιχρίστου, λέγει, αυτός, λέγει, αμέσως τον καταλαμβάνει η απιστία. Λέει, τότε τα πράγματα δεν γίνονται ποτέ. Άπιστος, λέγει, θα μείνει, διότι είναι πάνω στα βιωτικά. Και το άλλο, λέγει, θα εχθρεύεται εκείνον ο οποίος θα μιλεί για αυτά τα πράγματα. Θα γίνει μισητός, λέγει. Όποιος θα μιλεί για τον Αντίχριστο, λέει, θα τον μισήσουν οι άνθρωποι. Αδερφοί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ένα πράγμα, ότι θα κάνουμε το καθήκον μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάντοτε έλεγε τούτα τα λόγια. Λέγει, εγώ θα κηρύττω το λόγο του Θεού, λέγει. Και αν από εκείνους οι οποίοι ακούουν, λέγει, σωθούν 100, θα είμαι χαρούμενος. Αν δεν σωθούν 100, λέγει, και σωθούν 50, πάλι θα είμαι χαρούμενος. Και αν δεν σωθούν 50 και σωθούν 10, λέγει, πάλι θα χαίρομαι. Και αν δεν σωθούν 10 και σωθεί ένας, λέγει, πάλι θα έχω χαρά. Και αν δεν σωθεί και αυτός ο ένας, λέγει, εγώ έκανα το καθήκον μου. Τελείωσε. Θα μισήσουν οι άνθρωποι εκείνον ο οποίος θα τους λέει την αλήθεια. Εκείνον ο οποίος θα τους λέει την αλήθεια. Θα πενθούσουν τα όρη, η βουνή, τα δέντρα, θα πενθούν οι φωστήρες του ουρανού και το γένος των ανθρώπων, ότι πάντες εξέκλειναν από του Αγίου Θεού και επίστευσαν εις τον πλάνο, δεχθέντες το σημείο του μυαρού και θεομάχου, αντί του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Ήρθε μία ψυχούλα η οποία έμπλεξε μέσα εις τους μάγους και όταν πήγε εκεί, λέγε, κατέβησαν οι δαίμονες και εγώ κρατούσα ένα σταυρουλάκι τόσο δά μικρό, λέει, και είπα, σταυρέ του Χριστού, σώσε με. Και αμέσως, λέγει, αυτός ο μάγος γύρισε και μου λέγει, βγες έξω εσύ, φύγε. Και με έδιωξε, λέγει, και σώθηκα.
Και μέσα σε λέγει αυτό το σταυρουλάκι το έβγαλε και μου το έδωσε ένα μικρό σταυρουλάκι. Όσοι θα κλείνουν στον τύραννον τον Αντίχριστο και θα έχουν το δικό του το σφράγισμα και όχι τον τίμιον και ζωοποιό σταυρό λέγει, αλίμονον τι θα υποφέρουν τα σήμερα σε εκείνας. Θα πενθεί η γη και η θάλασσα, θα καταπαύσει η φωνή της ψαλμοδίας και η προσευχή από το στόμα των ανθρώπων. Θα πενθούν οι εκκλησίες του Χριστού πένθος μέγα, διότι δεν λειτουργείται ο αγιασμός και η προσφορά πλέον. Όταν συμπληρωθούν οι καιροί της εξουσίας και της βασιλείας του Μιαρού λέγει, και όταν εκπληρωθούν πάντα τα σκάνδαλα πάσης της γης, θα έλθει επιτέλους ο Κύριος, θα εμφανιστεί ο Θεός, θα έρθει λέγει ως αστραπή αστράπτων εξ ουρανού, ο Άγιος και ο Άχραντος και ο φοβερός και ένδοξος Θεός ημών, με τα δόξης ακατανοήτου και ασυλλήπτου. Θα προτρέχουν τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων εμπρός από τον Χριστό μας. Θα είναι όλοι οι άγγελοι φλόγες πυρός, ποταμός πλήρης πυρός, με τα φοβερής αναμοζάλης θα ταράξει τον κόσμο. Τα χερουβίν θα έχουν τα μάτια τους κάτω και τα σεραφείμ θα πετούν και θα κρύπτουν τα πρόσωπά των και τους πόδας των μέσα στις πύρινες πτέρυγες τις οποίες έχουν και θα κράζουν με τα φόβου πολλού. Εγείρεστε οι κοιμόμενοι, σηκωθείτε όσοι είστε αποθαμένοι, ιδού ήρθεν ο νυμφίος. Ανοίγονται δε τα μνήματα εν ροπή οφθαλμού. Εγείρονται πάσε φυλέ της γης από την θάλασσα και από την ξηράν όπου ετάφησαν ή απέθανε. Βλέπουν στο κάλλος το ασύλληπτον κάλλος του νυμφίου Χριστού. Μύριες, μυριάδες και χίλιες, χιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων αναρρύθμιτες στρατιές θα χαίρουν χαρά μεγάλη, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι και πάντες οι μη λαβώντες στη σφραγίδα του Δράκοντος και ασεβούς θα αγάλλονται. Και τότε ο Αντίχριστος λέγει, δεδεμένος υπό των αγγέλων, με τα πάντων των δαιμόνων ενώπιον του βήματος του Θεού θα δικαστούν και αυτοί και οι λαβώντες την σφραγίδαν αυτού και όλοι οι ασεβείς και αμαρτωλοί θα είναι δεμένοι και θα δώσει την καταδίκην ο Θεός την τελευταία του απόφαση. Αδερφοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας, σας το είπα και άλλοτε, θα το επαναλάβω, για να δούμε μπροστά μας την κρίση του Θεού. Δύο παρατάξεις, η εκ δεξιών του Θεού και η εξ αριστερών του Θεού. Θα χωρίσει, λέγει, τους αμαρτωλούς από τους δικαίους ο Θεός, όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερήφια. Τότε, λέγει, θα στραφεί προς τους αριστερούς, προς εκείνους οι οποίοι θα βρίσκονται στα αριστερά του, και θα πει μία λέξη. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι αν μαζεύονται όλες οι αστραπές της γης αυτή στιγμή σε δημιουργήθη οι πλάσεις του Θεού και όλες οι βροντές λέγει που έπεσαν επάνω στην γη, εάν μαζευτούν όλες λέγει οι βροντές και οι αστραπές, δεν θα φθάνουν λέγει την οργή του Θεού την ώρα εκείνη όπου θα απευθυνθεί προς τους αμαρτωλούς και θα τους πει «Πορεύεστε απ' εμού».
Αυτή η λέξη του Κυρίου θα είναι τόσο φοβερά, λέγει, τόσο δυνατή, τόσο γεμάτη οργή, διότι θα προσθέσει αμέσως μία φράση. Η κατηραμένη, λέει, κατάρα Θεού, Θεέ μου, ούτε το χειρότερο μας εχθρό, αδελφοί, να μην δώσει να σταθεί στα αριστερά του, να μην ακούσει αυτήν την φοβεράν καταδίκη, να μην αποχωριστεί τον Θεό. Έπειτα γίνω το οργισμένο πρόσωπο του Θεού, θα μεταβληθεί απέραν τον γαλήνη. Εάν είναι δυνατόν να φανταστούμε τους ωκεανούς να μην ταράζουν και να βλέπουμε εκείνο το νερό ατάραχο, αν φανταστούμε τον ήλιο να ανατέλει και να φωτίζει τη γη, εάν φανταστούμε τη σελήνη και τα άστρα, αν φανταστούμε τους αγγέλους, αν φανταστούμε πόση γλυκύτητα θα βασιλεύσει στο πρόσωπο του Θεού όταν θα κοιτάξει εκ δεξιών και θα πει «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου». Ήρθε, αδερφοί μου, να βρεθούμε σε αυτούς τους εκ δεξιών του Κυρίου μας, όλοι μας, στην βασιλεία του την ουράνιον. Αμήν. Αδερφοί μου, καλή είναι Ανάσταση να μας αξιώσει ο Θεός μας, και θα σας πω τώρα δύο λόγια τα οποία ακριβώς επαναλαμβάνω κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όπου και αν είστε την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως, όπου και αν ευρεθείτε, είτε στην ενορία μας, είτε σε μια άλλη εκκλησία, είτε σε ένα μοναστήρι, είτε στο χωριό, είτε όπου θα πάμε την ημέρα εκείνη, όταν θα πάμε τα μεσάνυχτα για να ακούσουμε τον Χριστός Ανέστη, όσοι ακούετε αυτά τα λόγια, μη φύγετε από την εκκλησία. Μην ανάψετε την λαμπάδα σας και να φύγετε, διότι θα συγκαταρρυθμηθείτε μετά των εχθρών του Θεού. Αναστείτε, ο Θεός λέγει, και διασκορπιστήσονται οι εχθροί αυτού. Ξέρετε πόσοι διαόλοι μαζεύονται εκείνη την στιγμή και σε παίρνουν από το χέρι και σου λέει «πάμε τώρα, τελειώσαμε». Δεν το βλέπουμε το διάβολο, και ξέρετε που οδηγεί στο τραπέζι να φάμε την μαγειρίτσα. Και αντί να καθίσεις με τον Χριστό να φας την μαγειρίτσα, κάθεσαι με το διάβολο, διότι η εκκλησία λειτουργεί εκείνη τη στιγμή και είναι μία μόνο λειτουργία όλο τον χρόνο. Εκεί θα ακούσεις τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που δεν τον άκουσες ποτέ σου, που έφευγες τόσα χρόνια μακριά και πήγαινες, πού πήγαινες, τι ήθελες, τι ζητούσες. Αν έτρωγες με τα 2 ώρες δηλαδή θα πέθνεις. Φεύγουν από το τραπέζι του Χριστού, φεύγουν από την εκκλησία του Χριστού και πηγαίνουν στο σπίτι να χορεύουν και να τρώνε και να αμαρτάνουν, και τα βλέπει ο Θεός μας και λυπάται. Ουδείς λοιπόν όσοι θα πάμε στην εκκλησία την ημέρα εκείνη, όσοι ακούετε το Θείο Κήρυγμα, και όσοι δεν άκουσαν, να τους τα πείτε αυτά τα λόγια. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Μεγάλη πίκρα δοκίμασα όταν ήρθα από την Κύπρο και ήμουνα στο χωριό μου, 300 τόσα άτομα, 600 άτομα, δεν έφευγε κανείς από τη Θεία Λειτουργία. Έμεναν ως το πρωί όλοι. Και όταν ήρθα εδώ και είδα τις εκκλησίες γυμνές από ανθρώπους, ξηρές από ανθρώπους, να είναι μόνο ο ιερεύς και ο νεοκόρος και ο ψάρτης, λέγω, καλά, πού πήγαινε αυτός ο κόσμος, πού πάει? Και μου λέγουν, πάει να φάνε τη μαγειρίτσα, λέει. Μαγειρίτσα εμείς δεν ακούσαμε στην Κύπρο τέτοιο πράγμα ποτέ.
Τι θα πει μαγειρίτσα? Το σύμβολο των Ελλήνων, μαγειρίτσα. Να πάει να φάει τη μαγειρίτσα, το αθάνατο φαγητό που δεν θα πεινάσει ποτέ. Πώς να πεινάσει, πεινάει, δεν πεινάει. Δι' αυτό, αδερφοί μου, σας παρακαλώ πάλι, πάρα πολύ, προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, αδερφοί μου, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε και τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξετε ένα πράγμα. Έρχεστε πονεμένοι. Σας βλέπω και σας λυπούμε. Συμπονώ μαζί σας, κλαίω μαζί σας, αλλά σας χαρίζω τρία πράγματα που μου έδωκε ο Θεός μου. Την αγάπη μου, την παρηγορία μου και την προσευχή μου που μου εχάρισε ο Θεός. Αυτά σας τα χαρίζω πάντοτε και σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα που θα αρχίσουμε να προσευχόμεθα να μην έχετε την αγωνία και να μου λέτε «Μα δεν θα μου διαβάσεις μόνο μου». Παιδάκια μου, αν ήταν ο Πανάγαθος Θεός να διαβάζει έναν ένα, δεν ξέρω αν θα έκανε κήρυγμα. Ούτε ξεχώριζε κανέναν και του έλεγε «Έλα εδώ, φύγε από αυτούς όλους και έλα εδώ να σου διαβάσω, ας ευλογήσω». Όταν έχεις πίστη, όπου και να είσαι, θα σε δει ο Θεός και θα σε θεραπεύσει. Έπειτα, μη προσπαθείτε να κουβαλείτε εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου φωτογραφίες. Αυτά τα ζητούν οι μάγοι. Δεν τα ζητεί ο Θεός. Ο Θεός μας ξέρει όλους ποιοι είμαστε. Δεν θέλει τη φωτογραφία μας για να μας δει. Παρακάλεσε μονάχα τον Θεό με την πίστη σου, παρακάλεσε τον και πες του «Θεέ μου, εσύ που κυβερνάς τα πάντα, θεράπευσε μου και αυτό το πλάσμα που έχω και είναι πονεμένο και ο Θεός από ψηλά θα σε βοηθήσει». Μη κουβαλάτε φωτογραφίες στον Άγιο Γεώργιο. Δεν τα ξέρετε αυτά. Μαθημένος ο κόσμος από τους μάγους, μόλις πάει εκεί σου λέει «Δώσε μου μια φωτογραφία». Αυτό είναι το αγκίστρι για να σου πάρει τα χρήματά σου. Έπειτα μη ζητάτε, διότι ο Πανάγαθος Θεός υπάρχει και το άλλο. Μπορεί να σε δοκιμάσει και να σου δώσει τη θεραπεία σου σύν το χρόνο. Μπορεί ο Πανάγαθος Θεός να σε δοκιμάσει και να σε αφήσει σε ένα σημείο το οποίο εκείνος θέλει. Μπορεί ο Πανάγαθος Θεός μόλις ανοίξει το στόμα του ο λειτουργός να σου δώσει τη θεραπεία σου. Δεν τα ξέρουμε, τούτα είναι η βουλιά του Θεού. Έπειτα μην έρχεστε και να ερωτάτε και να λέτε «Έχω μάγια, μου κάνανε μάγια». Παιδάκι μου, γιατί δια ποιο λόγο με τυραννείτε? Είδατε ότι είμαι κανένας προφήτης ή κανένας Άγιος ο οποίος είχε μπρορωτικά χαρίσματα? Εγώ είμαι όπως είστε εσείς. Τι είμαι το παραπάνω? Ότι είμαι λειτουργός του Θεού και ο Θεός δια της χάριτος του λειτουργού του σου δίδει τη θεραπεία σου. Τίποτε άλλο. Το λούκι το οποίο κατεβάζει το νερό από τη στέγη είναι ο λειτουργός του Θεού. Το γράμμα που έρχεται στο σπίτι σου είναι ο ταχυδρόμος. Δεν βλέπεις τον ταχυδρόμο, βλέπεις το γράμμα και το παίρνεις να το ανοίξεις γρήγορα να δεις τι σου γράφει το πλάσμα σου το οποίο είναι μακριά. Εκεί είναι η πίστη σου πάνω στο γράμμα. Εκεί είναι η πίστη σου όπως ακριβώς κατεβαίνει το νερό. Μη με τυραννείτε περισσότερο διότι δεν μπορώ. Δεν έχω δυνάμεις. Σας εδιέβασα. Πήρατε χάρη, πήγαινε στο σπίτι σου και όταν ξαναέρθεις πάλι θα κάνουμε μια άλλη προσπάθεια. Τα είπαμε όλα. Τώρα προσευχή.
και εγώ μόλις άγγισα πάνω σου εθεραπεύτηκα. Πήγαινε, της λέγει, και η πίστη που έχεις αυτή σε έσωσε. Γι' αυτό